Ναι, Πάπη. Κύριε Παπασωτηρίου, μας παρουσιάσατε... Μου επιτρέπετε τον Πάπη να πω το επίθετο, αν θέλετε. Μια εικονική πραγματικότητα την οποία δημιουργήσατε και όπως όλα πάνε καλά με τις αυξήσεις που δώσατε, χώρια η ακρίβεια που τα έχει καταφάει όλα, αλλά η ζώσα πραγματικότητα είναι διαφορετική. Μας είπατε για το ΚΕΦΙΑ, αλλά δεν μας είπατε λέξη για το νοσοκομείο που έχει κλινικές με έναν γιατρό ή καρδιολογική, ούτε καν ειδικευόμενος, που έχει ελλείψεις στην παθολογική, στο ακτινολογικό, στο μυευτικό, με αποτέλεσμα να ακυρώνονται ή να αναστέλλονται τα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρία. Έχουμε ένα ΕΚΑΦ το οποίο και αγγίζει τα όρια της τρέλας, γιατί την απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια στο νοσοκομείο της Φλόρινας έχει ένα ασθενοφόρο με πλήρωμα. Για να πάει κάποιος ασθενής από τη Φλόρινα στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να έρθει το ΕΚΑΒ από την Κοζάνη, εδώ, παίρνει τον ασθενή από εδώ, μπορεί να πάρει και τον γιατρό, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και αντί να γυρίσει πίσω τον γιατρό, το πηγαίνει στην Κοζάνη. Και από την Κοζάνη ο γιατρός με την ποδιά και τα ακουστικά είναι υποχρεωμένος να βρει ταξί, να το πληρώσει για να έρθει στη Φλόρινα. Αυτά δεν νομίζω ότι περιποιούν τιμή για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Τόσο εγώ όσο και εσείς προσωπικά έχουμε υπηρετήσει από θέση ευθύνης στον χώρο του ΕΣΥ, που και ως Νέα Δημοκρατία το πιστεύουμε και το ΕΣΥ θα πρέπει να παραμείνει δημόσιο χαρακτήρα. Νοσοκομείο Φλόρινας. Πράγματι, εχθρός του καλού το καλύτερο. Γίναν πράγματα. Έχει στελεχωθεί το νοσοκομείο με προσωπικό είτε επικουρικό είτε μόνιμο. Πρόσφατα, αν... όπως πολύ καλά γνωρίζετε, εξέδωσα και ένα δελτίο τύπου. Προκηρύχθηκαν 3 θέσεις μονίμων γιατρών, συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Επίσης, προκηρύχθηκαν θέσεις μονίμου προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες βοηθητικού. Όσον αφορά το ΕΚΑΒ, θα προσληφθεί σύντομα ένας μόνιμος οδηγός, πάλι μέσω των προκηρύξεων. Από εκεί και πέρα, σε δημόσιες παρεμβάσεις μου και ομιλίες μου στη Βουλή και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, και θα είναι ένα ζήτημα το οποίο θα τεθεί και στον, όπως τέθηκε και στον κύριο Χρυσοχοίδη, αλλά όταν δεν έχω κάτι επί του πρακτέου, και έχετε δίκιο, σκοπός μου είναι να γίνει παράρτημα και στο αμύντεο, στο κέντρο υγείας για το ΕΚΑΒ, για να αποφύγουμε αυτά που λέτε εξυπηρέτηση από την Κοζάνη ή όπου αλλού. Η παθολογική, επιτρέψτε μου, δεν είναι υποστελεχωμένη. Έχει 3 γιατρούς. Έχει 3 γιατρούς, γνωρίζετε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, η δυνατότητα στο να φτάσουμε στους 4, σαφώς, όπως είπα και πριν, εχθρός του καλού το καλύτερο. Στην καρδιολογική, όντως υπάρχει ένα ζήτημα. Όμως, να πούμε και την ευτυχή κατάληξη, και κυρίως αυτό είναι επίτευγμα του κυρίου Ιακημίδη, αλλά και σε συνεννόηση μαζί μου, από την ώρα που ανέλαβα βουλευτής, αλλά και πριν όταν ήμουν και διοικητής στην Πτολεμαϊδα, στο να αυξηθεί για τους ειδικευόμενους γιατρούς ο χρόνος στη Φλόρινα, από ένα γίνεται 2. Άρα αυτό είναι ένα δέλεαρ στο να έρθουν οι ειδικευόμενοι γιατροί. Να τα λέμε και τα καλά. Γι' αυτό μίλησε για εικονική παρακολουθία. Να τα λέμε και τα καλά, κύριε Τριανταφυλλίδη. Όσον αφορά, ναι, αλλά δεν αφέθηκε ποτέ. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν κενά. Με επιτρέψτε μου, κύριε Τριανταφυλλίδη, μετακινούνται γιατροί από την Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια και 31 ημέρες το μήνα το νοσοκομείο είναι καλυμμένο. Ναι, απλά οι γιατροί αυτοί δεν υπηρετούν εδώ. Όμως, επί 31 ημέρες, απλά δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Δεν έχει αφαιθεί κανένας πολίτης της Φλόρινας χωρίς να εξυπηρετηθεί στην καρδιολογική.
Το αν μετακινούνται γιατροί, αυτά είναι παθογένειες δεκαετιών του συστήματος του ΕΣΥ, δυστυχώς. Γι' αυτό και δόθηκαν οι σχετικές και αντίστοιχες αυξήσεις στους γιατρούς και ειδικά για τις παραμεθόριες περιοχές και σε συνεννόηση και με την περιφέρεια δίνονται και επιπλέον χρήματα για το επικουρικό προσωπικό που υπηρετεί στην περιοχή και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά αυτά. Έχουν γίνει βήματα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει γενικότερα στη χώρα έλλειψη γιατρών και το ξέρετε γιατί, όπως προείπα, έχετε υπηρετήσει και έχω υπηρετήσει στον χώρο. Δεν είναι δηλαδή στο να αφήνουμε τη Φλόρινα στη τύχη της. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Από εκεί και πέρα, μευτική που αναφέρατε. Όλες οι θέσεις είναι καλυμμένες στη μευτική. Δεν έχει κανένα κενό. Το αν τώρα υπάρχουν ζητήματα. Υπάρχει γιατρός αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, ναι, ναι, που έχει από υπερεφημέρευση 100 μπέρες άδεια. Δυστυχώς είναι μια παθογένεια του ΕΣΥ η οποία υπάρχει σε όλη τη χώρα. Γι' αυτό προχώρησε και ο Πρωθυπουργός της χώρας στην αλλαγή για να πάμε στο νέο χάρτη υγείας. Επιτρέψτε μου, αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση τετραετίας και θα δούμε σύντομα αλλαγές οι οποίες έχουν αυτή την κατεύθυνση που αναφέρατε εσείς σήμερα. Ναι, κύριε Γιωργούλα. Κύριε Προφυσσοδηλίου, καλή χρονιά. Είναι το καλό για όλους μας. Λοιπόν, πραγματικά, να υπενθυμίσω ότι προχθές έκλεισα 30 χρόνια. Σας άκουσα και πραγματικά, μες στην Φλόρινα δεν είμαι, ερχόμενος εδώ, είδα από τον φούρνο κάτω μέχρι εδώ σκοτάδι και 5 μαγαζιά λίτρο. Η Φλόρινα έχει νεκρούς. Λοιπόν, εγώ εύχομαι καταρχάς αυτά που είπατε να γίνουν. Αυτά θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Γι' αυτό τη συνέντευξη αυτή θα την κρατάω και θα την υπενθυμίσω σε όλες σας τις παρουσίες όταν θα δίνετε συνέντευξη. Διότι και οι προηγούμενοι, και ο κύριος Αντωνιάδης, έλεγε θα φέρω το θέμα του κάθε του άξονα στον Πρωθυπουργό και θα τον αναλάβει αυτός. Το είπατε και εσείς σήμερα. Επιτέλους να τελειώσει. Μάλιστα θα παρετιόταν η προγραμματική. Ναι, είχε πει ότι αν δεν γίνει στη θητή μου θα παρετηθώ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ όμως θα επιμένω σε ένα πράγμα. Περίπου 25 χρόνια ακούω για αυτό το περιβόητο κεφιά. Εάν καταφέρετε να το κάνετε κέντρο πανελλαδικό, για μένα θα είναι η μεγαλύτερη βουλευτική σας επιτυχία. Όλα τα άλλα θα δρομολογηθούν και οι δρόμοι θα γίνουν, άσχετα αν πέφτουν κάθε μέρα και έχουμε κατολιστήσει, αλλά θα γίνουν. Εκείνο. Θυμάμαι τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε έρθει του ΠΑΣΟΚ. Υπουργός, όχι Πρωθυπουργός, ο κύριος Παπαδόπουλος. Και έλεγε στην είσοδο ότι αυτό το κέντρο θα το κάνω πρότυπο στο Ραγκά. Δεν νομίζω να είναι πρότυπο ακόμα και σήμερα. Και ασχολούμαι στη συνέχεια και όλοι σας ασχολήσουμε με το ΚΕΦΙΑ. Εγώ επαναλαμβάνω, γιατί θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά. Επαναλαμβάνω. Βάλτε το σε πρώτη προτεραιότητα, όπως και όλα τα θέματα υγείας που είπε και ο κύριος Πάπης. Γιατί αυτά είναι θέματα καθημερινότητας και αυτά είναι που θα δώσουν άλλη προοπτική στην περιοχή. Να ξεκινήσω από το πρώτο σκέλος της ερώτησης. Για να μπορέσεις να κρατήσεις τον νέο κόσμο εδώ και για να αρχίσουν να γίνονται επενδύσεις, πρέπει να εξασφαλίσεις συγκεκριμένα πράγματα στην περιοχή. Το ένα είναι η υγεία, οι υποδομές και, όπως προανέφερα, και καινούργια προγράμματα και επενδύσεις στην περιοχή. Αν δεν υπάρξουν αυτά, σαφώς και θα υπάρξει αυτή η κατάσταση που βλέπουμε σήμερα. Όπως πολύ σωστά είπατε, περπατήσατε κάποια μέτρα και κάποια καταστήματα δεν λειτουργούν. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση που περάσαμε τα 10 προηγούμενα χρόνια. Όμως βλέπετε ότι τούτη η κυβέρνηση, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ιδιαίτεροι, είναι οι δείκτες πολύ βελτιωμένοι. Και δεν είναι τυχαίο ότι οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης συνεχώς αναβαθμίζουν την προστελειπτική ικανότητα της χώρας και την οικονομική ευμάρεια η οποία καθημερινά βελτιώνεται. Επειδή συγκεκριμένα ο κύριος Τριανταφυλλίδης ανέφερε προηγουμένως, μιλήσατε για αυξήσεις οι οποίες απορροφήθηκαν από την ακρίβεια. Ναι, έχετε δίκιο. Γι' αυτό και σήμερα ο Πρωθυπουργός αλλά και όλη η κυβέρνηση στοχεύει στο να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια με νέα μέτρα, με ελέγχους στην αγορά και ό,τι συνεπάγεται αυτό, διότι
η ακρίβεια, να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, πέραν από... είναι εξωτερική και συγκυρία πολλών διεθνών παραγόντων. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή είπατε για το ΚΕΦΙΑΠ. Το ΚΕΦΙΑΠ έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Αν αυτό ως επιχείρημα εμείς να φροντίσει ο Δήμος Αμιντέου, εγώ ως εκπρόσωπος στην Βουλή των Ελλήνων και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, να δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό το έργο ξεκίνησε από τον πατέρα του τωρινού Πρωθυπουργού και μάλιστα ήταν μια ιδέα της μητέρας του Πρωθυπουργού, καταλαβαίνετε ότι πέραν από τη συναισθηματική αξία έχει και τεράστια αξία στο χώρο της υγείας. Σε συνδυασμό και με τα μπάνια του λιμνοχωρίου που είχε γίνει μια αρχική σοβαρή δουλειά από τον τότε Δήμο Αετού και μετέπειτα από τον Δήμο Αμιντέου, θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Θα σας πω μόνο κάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που αν δεν έχει κάτι επί του πρακτέου, δεν θα ξεσηκώσω τον κόσμο με όνειρα, ούτε θα μπω σε μια λογική παρέτησης, μη παρέτησης κτλ. Τα θεωρώ άκρα του λαϊκισμού. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτοί που μας κρίνουν πάντα είναι οι πολίτες. Και οι πολίτες πριν από 6 μήνες αποφάσισαν να συνεχίσει να είναι η κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της στον νομό. Τόσο απλά. Παρακαλώ. Κύριε Παπασωτηρίου, σχετικά με τη χρηματοδότηση του 1.200.000 ευρώ, μας είπατε ότι αυτή θα γίνει από το ΙΠΕΣ. Υπήρξαν όμως δύο δελτία τύπου, τα οποία δημοσιεύτηκαν την ίδια μέρα και με λίγες ώρες διαφορά. Το ένα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο ανέφερε ότι ο αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τις δύο πρωτολιστήσεις στο 12ο χιλιόμετρο και στο εσωτερικό του δρόμου Φλόρινα Βίγλα Πρέσπα. Και το δικό σου δελτίο τύπου, το οποίο ανέφερε ότι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος, πρόκειται να χρηματοδοτήσει τις ίδιες πρωτολιστήσεις στον ίδιο δρόμο, ναι, με το ίδιο ποσό. Πρόκειται για το ίδιο ποσό, για την ίδια δράση και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ό,τι έχει να κάνει με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, γιατί η αρμόδια για τον δρόμο είναι η περιφέρεια, όλα περνάνε μέσα από το ΙΠΕΣ. Τα χρήματα θα δοθούν όμως από το Υφυπουργείο του κ. Τριαντόπουλου. Γι' αυτό και θα επισκεφθεί ο ίδιος για να πιστοποιήσει την συγκεκριμένη απόφαση. Η κατολίσθηση στον δρόμο Φλόρινα Ιβρούς Αμυνθέο έχει κλείσει 2 χρόνια και έχει επέφερε μεγάλες ζημιές για την αγορά της Φλόρινας. Γιατί δεν χρηματοδοτείται? Γιατί δεν υπάρχει χρηματοδοτικό εργαλείο στην προκειμένη περίπτωση, να σου το πω έτσι απλά. Όμως προχθές στη συνάντηση που υπήρχε, την άτυπη που έγινε, παρουσία και των βουλευτών της Δυτικής Μακεδονίας, ετέθη στη νέα περιφερειακή διεύθυνση και θα το δούμε. Διοίκηση μάλλον, όχι διεύθυνση. Συγγνώμη, λίγο μια διευκρίνηση σε αυτό. Ο κ. Βόλου μας είπε ότι έγινε μια παρέμβαση, η οποία εμένα δεν μου άρεσε, είπε ο κ. Βόλου. Και με ευκαιρία έγινε κάποια παρέμβαση στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί μου είχε πει η Αλληλόμη ότι θα δημοπρατηθεί η μελέτη και το έργο. Θα θυμάσαι που είπε ο κ. Βόλου ότι... Για θέματα τα οποία τα έχουν ανακοινώσει όπως ο κ. Βόσδου, δεν το γνωρίζω. Επιτρέψτε μου την ερώτηση στον κ. Βόσδου. Ή στη συνέχεια της νέας περιφερειακής... Όχι, δεν είναι το θέμα. Ναι, ναι, οκ. Okay. Παρακαλώ. Κύριε Ηλιάδη, σας ακούω. Κύριε Βουλευτά, η γενική μου ερώτηση δεν θα είναι πολιτική, δεν είναι στρατιωτική. Το Σύνταγμα ήταν κάποτε ταξιαρχία και είναι συνεπασμένο και δεδομένο με τη Φλόρινα ιστορικά. Σήμερα η λειτουργία του Σύνταγμα δεν είναι ούτε καν λόγο. Νομίζω δημιουργία είναι ο αριθμός των στρατιωτών. Και μάλιστα σε ένα σημείο να φυλάνε και οι ιδιώτες αμοιβόμενοι. Αυτό δεν είναι τώρα, είναι χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα μου είναι, σκοπεύετε εσείς, έχετε την ικανότητα και τη δυνατότητα να προφέρετε στον Υπουργό Άμυνας να επανδοθεί, τουλάχιστον σαν τάγμα, όχι σαν σύνταγμα, με αποτέλεσμα να κρατηθεί η ιστορική δύναμη αυτού του στρατοπέδου, να ωφελήσει οικονομικά τη Φλόρινα, γιατί όσοι πιο πολλοί στρατιώτες τα μαγαζιά θα λειτουργήσουν, θα δουλέψουν, να αφήσουν χρήματα και, εν πάση περιπτώσει, να λύσετε ένα πρόβλημα χρόνιο και να πείτε τη σφραγίδα σας ότι αυτό έχει επιβληθεί επί του εξωτερικού. Ένα θυμίζω θέμα και σοβαρό. Όπως σας είπα στην συνέντευξή μου αρχικά, ναι, μίλησα για το Αμίντεο.
Το Σύνταγμα όντως είναι ιστορικά συνδεδεμένο με την περιοχή της Φλόρινας και δει με την πόλη της Φλόρινας. Και με την επίσκεψη του κυρίου Παναγιωτόπουλου, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι τουλάχιστον δεν θα συρρυκνωθεί. Μαζί μας, στο λίγο, στον διοικητή. Το σκεπτικό και όπως τώρα στον... Καταρχήν, σύντομα έχουμε την κρίση των ενόπλων στις ένοπλες δυνάμεις, άρα θα οριστούν και οι καινούργιοι αρχηγοί. Ο σχεδιασμός ήταν 2023. Από εδώ και πέρα θα υπάρξει ο νέος σχεδιασμός. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πειραχτεί το Σύνταγμα. Από εκεί και πέρα, τώρα, αν υπάρχει μετεξέλιξη, με την έννοια, ξέρετε, για να δημιουργηθεί μια στρατιωτική μονάδα, θα πρέπει να υπάρχει και πέραν της οικονομικής, ας πούμε, επιβάρησης που μπορεί να έχει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ο προϋπολογισμός του κράτους και όλα αυτά. Ο στρατός, ποιος είναι ο σκοπός του? Να διαφυλάξει τα σύνορα. Τούτη την ώρα δεν υπάρχει το δόγμα και ο κίνδυνος των παλαιότερων εποχών, ο κίνδυνος από βορρά. Το αντιλαμβάνεστε, έτσι. Άρα όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν και θα γίνουν οι σχετικές εισηγήσεις και θα παθούν οι σχετικές αποφάσεις. Για τους δύο ερωτήσεις θα σας κάνω, με έναν τοπικό χαρακτήρα, η άλλη είναι γενική. Σιδηρόδρομο έχουμε, τρένο δεν έχουμε. Υπάρχει σχεδιασμός. Δεύτερη ερώτηση. Το θέμα των ημερών. Γάμος ομόφυλων ζευγαριών, νομοσχέδιο για ψήφιση, η θέση σας πάνω σε αυτό το θέμα. Θα το ψηφίσετε ή θα το καταψηφίσετε? Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις δύο ερωτήσεις. Να σας πω ότι ήδη ο σιδηρόδρομος μετά τα γεγονότα των Τεμπών μπήκανε σε μια διαδικασία η διεύθυνση, η διοίκηση του ΟΣΕ στο να ελεγχθεί όλο το δίκτυο και συγκεκριμένα οι γέφυρες οι οποίες συνδέουν την Φλόρινα και είναι στη διαδικασία πιστοποίησης από τις τεχνικές υπηρεσίες για το καλώς έχει. Ήδη ξεκίνησε η διασύνδεση μέχρι και την Έδεσα και μέχρι το Πάσχα θεωρώ ότι θα ξεκινήσει ξανά η διασύνδεση της Φλόρινας με την... Πάνω σε αυτό υπάρχει σκέψη να γίνει και διασύνδεση με μοναστήρι? Είναι ένα ζήτημα το οποίο ετέθη προχθές πάλι στην άτυπη σύσκεψη και από την κυρία Πέρκα και από μένα, παρουσία του κυρίου Αμανατίδη στο νέο πλαίσιο διεκδίκησης από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την συγκεκριμένη γραμμή. Τώρα, για το τελευταίο ερώτημα που θέσατε όσον αφορά το επικείμενο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Μόλις χθες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός της χώρας την διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Την σέβομαι απόλυτα. Να δούμε την αποτύπωση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Είμαι από τους ανθρώπους ο οποίος θα συζητήσει σε τοπικό επίπεδο καταρχήν με την κοινωνία και με τους φορείς και όταν θα έρθει προς ψήφιση θα γνωστοποιήσω και την απόφαση. Εάν ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει... Ο Πρωθυπουργός χθες έστειλε συγκεκριμένο μήνυμα και προς τους βουλευτές αλλά και προς την κοινωνία ότι αφήνει τους βουλευτές να αποφασίσουν κατά συνείδηση είτε να το καταψηφίσουν είτε να απέχουν ή να το ψηφίσουν. Ορίστε, εγώ προσωπικά σας είπα, όταν θα δω ολοκληρωμένο το νομοσχέδιο θα γνωστοποιήσω, αφού κάνω και τις σχετικές συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία. Εγώ σήμερα σας πληροφορώ ότι κάνοντας μία βόλτα στην Φλόρινα, αυτό που ήταν στην επικαιρότητα ήταν το συγκεκριμένο ερώτημα που βάλατε. Η πλειοψηφία των φλωρινιωτών δεν θέλει ο βουλευτής να ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σας ακούω, κύριε Τερταφυλλίδη. Πρόσφατα ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Διαρακάκης, έδωσε στη δημοσιότητα έναν πίνακα 35 τμήματων πανεπιστημιακών, τα οποία σύντομα θα καταργήσουν. Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας έχουμε δύο τμήματα. Ένα του κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών και ένα του τμήματος τροφίμων και ποιότητας τροφίμων και διατροφής του τμήματος Γεωπονίας. Γεωπονικής σχολής. Η δική σας θέση ποια είναι πάνω σε αυτό? Νομίζω γιατί, σας...
μιλάτε για διεκδίκηση τμήματων όταν καταργούνται τα ήδη υπάρχοντα τμήματα. Επειδή οι συγκεκριμένες προτάσεις ήταν προτάσεις επί της ουσίας φωτοβολίδα και προεκλογικού χαρακτήρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, αυτά τα τμήματα καταρχήν, για να ξέρουν οι Φλωρινιώτες, δεν λειτουργήσαν ποτέ. Με την έννοια δεν είχαν την αντίστοιχη στελέχωση τόσο από καθηγητές και ό,τι άλλο προβλέπεται για να λειτουργήσει εύρυθμα ένα τμήμα. Άρα επί της ουσίας ήταν ανενεργή. Γι' αυτό είπα ότι θα γίνει η αντίστοιχη συνάντηση με τον Υπουργό, τις Πρυτανικές Αρχές και με τον κύριο Μίτκα, ο οποίος είναι η εποπτεύουσα αρχή, αν θέλετε, των ελληνικών πανεπιστημίων. Για να υπάρχει αξιολογημένη, συγκροτημένη πρόταση και πόσο μάλλον σήμερα, όταν ανακαινίστηκε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο, νομίζω το, και με, όχι νομίζω, και παρουσία σας επισκεφθήκαμε και με την Κεραμέως, η οποία ήταν, την κυρία Κεραμέως, η οποία ήταν η Υπουργός Παιδείας της καταστάσεις του Πανεπιστημίου. Στην εξέλιξη, ναι, θα διεκδικήσουμε τμήματα τα οποία να είναι καταρχήν, να υπάρξει το ενδιαφέρον το αντίστοιχο από τους νέους μας που τελειώνουν το Λύκειο, διότι, αν θέλετε, τα τμήματα αυτά πιθανότατα, όχι πιθανότατα, δεν είχαν και την αντίστοιχη, ας πούμε, ζήτηση από τους μαθητές. Γι' αυτό. Άρα ήταν μια εξαγγελία, μια φωτοβολίδα επί της ουσίας. Δεν χάσαμε κάτι που το οποίο το είχαμε, αλλά και ούτε και το πήραμε και ποτέ στην πραγματικότητα. Έτσι. Δεν ξεχνάτε ότι ήσασταν και 4 χρόνια κυβέρνηση. Δεν αντιλέγω. Γι' αυτό σας λέω ότι θα τα δούμε όλα από την αρχή. Αυτά για να γίνουν. Αντιλαμβάνεσαι ότι θέλουμε δρόμο, τρένο και βέβαια ενότητα. Μην μου πεις ότι στη Φλόρινα είχαμε ποτέ την ενότητα των φορέων. Εγώ τουλάχιστον δεν την έχω ζήσει. Δεν έχω δει τους φορείς, παραδείγματος χάρη τους δημάρχους, τους περιφερειακούς συμβούλους, τον βουλευτή, σε μία σύσκεψη ποτέ. Όλους μαζί, ποτέ. Α, προχθές σας είδα εκεί πέρα στην περιφέρεια, δεν ξέρω αυτού. Αν θέλετε, μπορείτε να το σχολιάσετε, που είχατε όλοι οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας, γιατί και αυτό δεν το είχαμε δει. Αν δεν γίνουν αυτά. Αυτό είναι ερώτηση ή τοποθέτηση τώρα, για να καταλάβω. Η διαπίστωση. Ερώτηση είναι για το δεύτερο. Μάλιστα. Αν πώς κρίνετε την συνάντηση. Το πρώτο είναι αυτονόητο. Για να έρθει ο επενδυτής, θέλει δρόμο, θέλει. Ποιος θα επενδύσει για ξενοδοχείο τώρα στην Κρόνη όταν δεν έρχεται το τουριστικό λεωφορείο. Παράδειγμα, λέμε, ξέρω. Κοιτάξτε, τώρα ήταν ένα γεγονός το οποίο έτυχε να γίνει, ήταν μια φυσική καταστροφή. Δεν είναι κριτήριο το ότι υπήρξε κατολίσθηση, δεν θα έρθει να επενδύσει κάποιος στην Φλόρινα για να κάνει μια τουριστική μονάδα. Έτσι. Μην φτάνουμε δηλαδή στο άλλο άκρο. Προς Θεού, ναι, είναι θέμα υποδομών. Συμφωνώ. Ο κάθετος άξονας έφτασε μέχρι την Τολεμαΐδα και έγινε το κομμάτι Φλόρινα Φύρομ, μοναστήρι, τέλος πάντων. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε από το 2008... Από το 2008... Όχι, δεν έχω τέτοια ζητήματα, απλά το έφερε πάνω στο... Εντάξει, Βόρεια Μακεδονία λοιπόν. Αλλά από εκεί και πέρα, να σας πω, όλα αυτά είναι παθογένειες και δικές μας. Κάποτε θα πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Τι έφταξε. 2008, έχουμε 2023. Αντιλαμβάνεστε. Και εγώ έχω ευθύνη με την έννοια ότι διατέλεσα και πρόεδρος της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Αλλά αυτοί οι οποίοι μας εκπροσωπούσαν έχουν και αυτοί τις ανάλογες ευθύνες τους. Και τώρα οι κομματικοί που μας εκπροσωπούν, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά. Που και πέσα στους καθιστοριανούς εκεί τους συναδέλφους. Όσον αφορά την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο νέος περιφερειάρχης. Και να μην μας παρουσιάζουν κάθε μέρα την σύλλογα και από τις δύο μεριές όσο μεγάλο έργο, γιατί μας πάει και τα νέα. Είναι μεγάλο έργο, αλλά εμείς που το παρουσιάζουν κάθε μέρα. Εντάξει, okay, δεν θέλω να συνεχίσω παραπέρα. Νομίζω αν θέλετε να κάνουμε συζήτηση μετά ελεύθερη κτλ. Είμαι στη διάθεσή σας. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν άλλα ερωτήματα, αν δεν υπάρχουν μάλλον άλλα ερωτήματα. Την πρωτοβουλία αυτή πώς κινείται.
Με τον του κυρίου Αμανατίδη. Όλοι οι βουλευτές. Ναι, ήταν μια πρωτοβουλία η οποία είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το χαρακτήρισε, ένα άτυπο πολιτικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα όταν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα και όταν είναι να διεκδικήσουμε συγκεκριμένα ζητήματα. Ένα εξ αυτών, ας πούμε, που ετέθη ήταν και ο δρόμος για τον Ιφαίο και η ιστορία με το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο, και κυρίως για τη διασύνδεση Φλόρινας μοναστήρι. Σας ευχαριστώ.